Στο πλαίσιο του 5 Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, σας παρουσιάζουμε την εισήγησή μας με θέμα «Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και νέο πρόγραμμα σπουδών, μια διδακτική πρόταση». Εισηγητές, Τασούλα Τσιλιμένη, Παναγιώτα Μικέ. Σκοπός της εργασίας μας ήταν να καταδείξει πώς μέσα από τη διδακτική αξιοποίηση του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» και τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων με βάση τις προτάσεις του νέου προγράμματος σπουδών του 2011, οι μαθητές της πρώτης νημοτικού μπορούν να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαφορετικότητας και αποδοχής του άλλου. Επιχειρείται η διαθεματική διεπιστημονική σύνδεση του βιβλίου αυτού με τις μαθησιακές περιοχές ή τα επιστημονικά πεδία της γλώσσας, των μαθηματικών, των οικαστικών, της θεατρολογίας, καθώς επίσης και της πληροφορικής. Λίγα λόγια για το βιβλίο. Το βιβλίο είναι της συγγραφέως και εικονογράφου Μπέτρης Αλεμάνια σε μετάφραση της Εύης Γεροκώστα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία το 2007. Στη χώρα μας εκδόθηκε το 2010. Με ένα κείμενο πολύ τρυφερό, η συγγραφέας ακολουθεί το λιοντάρι και χαρτογραφεί το ταξιδιωτικό του αποτύπωμα από τη στιγμή της άφηξής του στο Παρίσι. Με πρωταγωνιστή ένα λιοντάρι μετανάστη, η συγγραφέας αποτυπώνει μέσα από παριζιάνικες εικόνες και αξιοθέατα τι σημαίνει να φτάνει σε μια ξένη πόλη όπου στην αρχή όλα μοιάζουν ξένα και απειλητικά, και σιγά σιγά μαθαίνει να αγαπάς την πόλη, την ομορφιά της, τους κατοίκου της, νιώθεις άνετα και δεν θέλεις πια να φύγεις. Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει χαρακτήρα διαθεματικό. Με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καταλύονται τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο οργάνωση της σχολική γνώσης, και επιχειρείται η οριζόντια διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών περιοχών του αναλυτικού προγράμματος. Παράλληλα, έχει και χαρακτήρα διεπιστημονικό. Με βάση τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, αναζητούνται τρόποι συσχέτισης του περιεχομένου των διαφόρων μαθημάτων με στόχο την πληρέστερη και σφαιρικότερη μελέτη, αλλά και τη βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου τους. Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας διδακτικής πρότασης αποτέλεσε η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Διγκότσχη του 1978. Μέσα από τη θεωρία αυτή αναδεικνύεται ο ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό σημαίνει πως ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να οργανώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες που φέρουν οι μαθητές του από την οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και επιχειρεί να τις αναδείξει στην τάξη. Όλες οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση τη θεωρία του Βιγκότσκι και γνώμονα τις αρχές του νέου προγράμματος σπουδών του 2011. Η παρούσα διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε μαθητές της πρώτης δημοτικού. Ο σχεδιασμός της έγινε με βάση την εργασία των μαθητών σε ανομοιογενείς ομάδες και ισοδύναμες σε επίπεδο τάξης εφαρμόστηκε η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας. Ο προβλεπόμενος χρόνος υπολογίζεται σε τρία διδακτικά δίωρα. Κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής πρότασης, εφαρμόστηκε η διδακτική μεθοδολογία των τριών σταδίων. Το προστάδιο, το κυρίως στάδιο και το μεταστάδιο. Η διάρκεια κάθε σταδίου είναι ένα διδακτικό δίωρο. Ειδικότερα, Σκοπό του πρώτου σταδίου είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση που θα ακολουθήσει, να πλουτίσει τον γνωστικό και πολιτισμικό ορίζοντα των μαθητών και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προβληματισμού που θα διευκολύνει την εξαγωγή νοήματος. Μέσα από την πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά παρακολουθώντα ένα βίντεο στο YouTube, έρχονται σε επαφή με τα αξιοθέατα του Παρισιού. Ενεργοποιείται έτσι η προϋπάρχουσα γνώση τους σχετικά με τη χώρα καταγωγής της ιστορίας του βιβλίου και διευρύνεται το πολιτισμικό τους υπόβαθρο με γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, ακούσματα και εμπειρίες που θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση των προσωπικών ερμηνεών για το λογοτεχνικό κείμενο. Στη συνέχεια επιδεικνύεται το εξώφυλλο και διερευνώνται μέσω της τεχνικής της αξιοποίησης των ελεύθερων συνειρμών και του καταιγισμού των ενδεών, οι αρχικές ιδέες των παιδιών με στόχο τη διατύπωση υποθέσεων και προβλέψεων για το περιεχόμενο του βιβλίου. Μέσα από την τρίτη δραστηριότητα διερευνώνται οι αρχικές ανταποκρίσεις μέσα από την τεχνική cliffhanger γνωστή ως το πάγωμα του αίματος πρόκειται για το απότομο σταμάτημα της ανάγνωσης και την υποβολή ερωτήσεων στους μαθητές του τύπου «Τι νομίζετε ότι έγινε μετά» Στόχος είναι να ασκηθούν τα παιδιά στην ακρόαση, να προβλέψουν το περιεχόμενο του βιβλίου και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Για τη δημιουργία των συνειρμών και την αισθητική απόλαυση του κειμένου, η ανάγνωση διανθίζεται με κατάλληλη μουσική. Ακολουθεί η τέταρτη δραστηριότητα με στόχο την ερμηνευτική αποκωδικοποίηση του βιβλίου. Μετά την ανάγνωση δίνεται χρόνο στους μαθητές να εκφράσουν τις πρώτες εντυπώσεις και σκέψεις τους για το κείμενο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης, περιεχομένου και αιτιολόγησης που τους θέτει εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η πέμπτη δραστηριότητα κατάκτηση της βασική ιδέας του κειμένου με στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των μαθητών μέσα από συζήτηση. Με κατάλληλες ερωτήσεις, τα παιδιά υποβοηθούνται από την εκπαιδευτικό να βάλουν στη θέση του λιονταριού τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, τον μαθητή με κινητικές δυσκολίες, τον διαφορετικό. Η εφαρμογή συνεχίζεται με τις δραστηριότητες του κυρίου σταδίου και την αφήγηση της ιστορίας από την εκπαιδευτικό με παράλληλη επίδειξη των εικόνων του βιβλίου μέσα από ένα PowerPoint που ετοίμασε η ίδια. Με στόχο την απόκτηση σαφέστερης εικόνας των σημείων σταθμών του λιονταριού κατά την περιήγησή του μέσα στο Παρίσι, εφαρμόζεται η έκτη δραστηριότητα. Τα παιδιά καλούνται να σημειώσουν πάνω σε ένα χάρτη τη διαδρομή του λιονταριού από την αρχή, από το σταθμό του τρένου, μέχρι το τέλος, το άγαλμα του Ντανφέρ περιγράφουν τις θέσεις και τις διαδρομές κάνοντας χρήση απλών χωρικών ενιών όπως αριστερά, δεξιά, ευθεία κτλ. Στη συνέχεια, με την έκτη δραστηριότητα, τους δίνεται η δυνατότητα να διαπιστώσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, παρακολουθώντας ένα βίντεο στο YouTube, στο οποίο χαρτογραφείται η πορεία του λιονταριού με τη μορφή κινούμενων σχεδίων, ακολουθεί η έβδομη δραστηριότητα. Τα παιδιά φορώντα μία μάσκα λιονταριού, η οποία μπορεί να κατασκευαστεί στα πλαίσια του μαθήματο των οικαστικών, απελευθερώνονται εσωτερικά και εκφράζονται δημιουργικά. Με στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας, της κριτικής ικανότητας, της δημιουργικής σκέψης και της ενσυναίσθησης, τα παιδιά αναλαμβάνουν τη δραματοποίηση μιας σκηνής Εμπνευσμένοι από τη διαδρομή του λιονταριού και επινοούν τι σκέψει του λιονταριού ή τους διαλόγου με τους άλλου ήρωε της ιστορίας. Επιλέγουν μια γωνιά τη τάξη και αποτυπώνουν εικαστικά το περιβάλλον όπου διαδραματίζεται η σκηνή, χρησιμοποιώντα άλλοτε το καβαλέτο και τα χρωματιστά υφάσματα, και άλλοτε τα τραπεζάκια και τα καρεκλάκια. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη σκηνή που έχει ετοιμάσει στις υπόλοιπες ομάδες. Συμπληρωματικά, η δραματοποίηση αυτή μπορεί να βιντεοσκοπηθεί από τα παιδιά με την ψηφιακή κάμερα. Η διδακτική πρόταση ολοκληρώνεται με το τελευταίο στάδιο, το μεταστάδιο, κατά το οποίο ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης της ιστορίας και γίνεται αξιολόγηση της εμπέδωσης της νέας γνώσης μέσα από δραστηριότητες που στόχο έχουν την καλλιέργεια της ενσυνέστησης των παιδιών. Συγκεκριμένα, με την όγδοη δραστηριότητα, τα παιδιά επισκέπτονται εικονικά το μουσείο του Λούβρου. Εστιάζουν την προσοχή τους στον πίνακα της Μόνα Λίζα. Σε ζευγάρια, καλούνται να φανταστούν τη συνέχιση μιας ιστορίας, όπου η Μόνα Λίζα και το Λιοντάρι ζουν τη δική τους φανταστική περιπέτεια έξω από το μουσείο. Φτιάχνουν τη δική τους ηχοϊστορία. Παράγουν ηχητικά ερεθίσματα κάνοντας χρήση των μουσικών οργάνων που διαθέτει η γωνιά της μουσικής ή χρησιμοποιώντας απλά υλικά, όπως για παράδειγμα τσαλοκώνοντα μια εφημερίδα για να αναπαράγουν τον ήχο της βροχής και εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τον χορό και την κίνηση. Με την ένατη δραστηριότητα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Ας φτιάξουμε μια ιστορία καρέ-καρέ με μια φωτογραφία» φορώντα τη μάσκα του λιονταριού, υποδίονται το λιοντάρι. Μπαίνουν στη θέση του και εκφράζουν με παγωμένε εικόνε τα συναισθήματα του λιονταριού, αποτυπώνοντα τη μοναχικότητα και τη διαφορετικότητά του. Με την ένατη δραστηριότητα, τα παιδιά υποδίονται τους Γάλλου και τι Γαλλίδε. Με την ψηφιακή μηχανή, φωτογραφίζουν παγωμένε εικόνε. Στη συνέχεια, εκτυπώνουν τις φωτογραφίες σε τόσα αντίγραφα όσο και οι ομάδες. Κάθε ομάδα φτιάχνει το δικό της σενάριο, δίνοντας αυτό ένα τίτλο. Εναλλακτικά, οι φωτογραφίες σκανάρονται από τα παιδιά, εισάγονται στο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων φωτοστορι και εμπλουτίζονται με ειδικά εφέ και μουσικές επενδύσεις. Ακολουθεί η δέκατη δραστηριότητα. Προβάλλεται η σελίδα του βιβλίου, όπου απεικονίζεται το λιοντάρι στην πλατεία Danfer Rosero και συγκρίνεται με την εικόνα του εξώφυλλου. Τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν πώς νιώθει ο ήρωας σε αυτές τις δύο εικόνες και αναζητούν τρόπους επικοινωνίας με το λιοντάρι. Μέσα από το συμβολικό παιχνίδι υποδίονται ρόλου, χρησιμοποιούν παλιές τηλεφωνικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα, στέλνουν μηνύματα στο κινητό email για να μάθουν αν το λιοντάρι είναι τώρα ευτυχισμένο. Οι συνομιλίες ηχογραφούνται ή βίντεο σκοπούνται από τα παιδιά τα μέλη εκτυπώνονται και τα γράμματα εσωχλίονται στους ταχυδρομικούς φακέλους. Με στόχο την ικανότητα σύνδεσης των προσωπικών εμπειριών των παιδιών με τις ιδέες του βιβλίου, εφαρμόζεται η ενδέκατη δραστηριότητα. Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό σεναρίου ενός εκδοτικού οίκου. Βασικός όρος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η αντικατάσταση του ήρωα της ιστορίας. Βάζοντας στη θέση του λιονταριού έναν άνθρωπο, ένα μετανάστη, ένα πρόσφυγα, ένα άτομο με αναπηρία, τα παιδιά επινοούν τις δικές τους ιστορίες προκειμένου να αποσπάσουν το βραβείο καλύτερου σενάριου. Τέλος, η δωδέκατη δραστηριότητα έχει στόχο τη συναισθηματική αποφόρτιση των παιδιών από τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι διαφορετικοί. Χρησιμοποιώντας τις κούκλες του κουκλοθέατρου, μπαίνουν στη θέση των άλλων, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και προτείνουν λύσεις που θα απαλύνουν τον πόνο όσων βιώνουν τη διαφορετικότητα. Συμπεράσματα Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» κατάφερε να εξάψει τη φαντασία των παιδιών, ενώ μέσω των ιδεών και των αξιών του ηρώα της ιστορίας συνέβαλε στην ηθική και συναστηματική ορίμανσή τους, καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους. Καλλιεργήθηκε έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ικανότητα της ψυχικής ταύτισης των παιδιών με τον άλλο, η ερσυναίσθηση. Η παρούσα διδακτική πρόταση, μέσω της αξιοποίησης του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου, παρέχει μια ποικιλία από τρόπους μάθησης σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας. Αν και πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν φέρει τον τύπο αυτού του βιβλίου μέσα στην τάξη, ελάχιστοι τον χρησιμοποιούν ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό ίσως οφείλεται στην επιφυλακτικότητά τους να σχεδιάσουν δραστηριότητες τις οποίες θα τις εφαρμόσουν στην τάξη. Από την άλλη, απαιτείται πολύς χρόνος, κόπος και γνώση των περιεχομένων και των στόχων του αναλυτικού προγράμματος από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία αυτά ως κύριο μέσο διδασκαλία. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει μια πρόσκληση, αλλά ταυτόχρονα και μια πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό για να την εφαρμόσει στην πράξη αυτούσια ή να τη μετασχηματίσει ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και αναπτύσσονται ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες αυξάνουν τη δυνατότητα να γίνουν καινοτόμες αλλαγές μέσα στην τάξη βιβλιογραφικές αναφορές σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας